Γεια σας, Mama Low σήμερα και χτίζουμε κορμιά. Πολύ μου είχε λείψει να το πω αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η έκφραση. Θα φτιάξουμε μία καταπληκτική, μοναδική και απλή ρεβίθο σαλάτα. Πάρα πολύ απλή, σας δίνω το λόγο μου. Δεν θα μας πάρει ούτε 10 λεπτάκια, ούτε 5 λεπτάκια, αν έχουμε έτοιμα τα ρεβίθια από την προηγούμενη και τα έχουμε απλά στο ψυγείο μας. Αυτό το λέω, κορίτσια μου και αγόρια μου, για να μαθαίνετε να κερδίζετε χρόνο. Εγώ πάντοτε τα φτιάχνω ρεβίθια και τα βράζω στην αρχική διαδικασία, πριν τα κάνω τερμπιέ και θα αποφασίσω να τα κάνω, βράζω 1,5 πακέτο. Ένα πακέτο που θα φάμε σήμερα, να το κάνω ρεβιθόριζο ας πούμε, και μισό και πακέτο το οποίο το αφήνω, πέφτει σε θερμοκρασία δωματίου και ύστερα το βάζω σε ένα μπολάκι και στο ψυγείο. Μία από τις επόμενες μέρες φτιάχνω μία καταπληκτική ρεβίθο σαλάτα που είναι πάρα πολύ απλή και είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει. Οπότε αυτή η συνταγή άνετα μπορούμε να πούμε ότι είναι και μία συνταγή χαμηλών λιπαρών, πλούσια σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, γιατί έχουμε και πάρα πολλά λαχανικά μέσα, leftover, δηλαδή μας έμειναν τα ρεβιθάκια, να δούμε τι θα τα κάνουμε. Ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία μας με τα λαχανικά μας. Παίρνουμε μισή πιπεριά, την οποία την κόβω, την κάνω πρώτα μπαστούνάκια και ύστερα την κάνω καρεδάκια. Είναι πάρα πολύ ωραία η πιπεριά και ταιριάζει πάρα πολύ με τα ρεβίθια και με αυτή τη σαλάτα γενικότερα. Είναι μια σαλάτα η οποία μπορείτε και να τη φτιάξετε για να την έχετε στο ψυγείο. Αν δεν βάλετε μέσα το κρεμμυδάκι, μπορείτε να την κρατήσετε και 2 μέρες στο ψυγείο. Να την τρώτε. Εγώ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα οσπριακοί σαλάτες οσπρίων. Μπορείτε αν έχετε και φακούλες να συμπληρώσετε και λίγο φακούλες, να το κάνετε πιο οσπριάδα το θέμα μας εδώ πέρα. Και βέβαια στη δεύτερη συνταγή που σας έχω πάλι είναι express, γιατί και η Mama Low είναι express. Και βέβαια αν δεν είναι η Mama Low express ποιος θα είναι, που όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, γιατί τα περισσότερα είναι και σαλάτες. Θα βάλω εδώ το πιατάκι μου και θα βάλω πρώτα μέσα την πιπεριά. Θα πάρω τον άνηθο. Άνηθο θέλω να βάλετε μπόλικο, μην το λυπηθείτε. Ταιριάζει πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη σαλάτα. Σας έχω γράψει μισό ματσάκι. Θα βάλουμε και το άνηθο μας μέσα. Πολύ ωραία. Εδώ έχω ξύδι βαλσάμικο. Είναι πάρα πολύ ωραία να την μαριναρούμε τώρα, να τα μαριναρούμε τα πρώτα μας λαχανικά. Λοιπόν, βάζω το ξύδι το βαλσάμικο, ανακατεύω και αφήνω να μαριναριστούν με λίγο αλατάκι τα πρώτα λαχανικά που έβαλα μέσα. Τώρα τα κρεμμυδάκια μας. Έχουμε 2 κρεμμύδια, έχουμε και ξερό κρεμμύδι και φρέσκο. Εμένα μου αρέσει πάντα το φρέσκο. Σχεδόν σε όλες τις σαλάτες βάζω και από τα 2 κρεμμυδάκια. Μισό θα βάλω από αυτό, γιατί είναι και μεγαλούτσικο και προτιμώ να βάλω πιο πολλά φρέσκα κρεμμυδάκια μέσα κι εσύ. Τώρα θα δείτε, αν είναι μικρό το κρεμμυδάκι, σας βάλετε το ολόκληρο. Ανακατεύουμε και ενώνονται τώρα οι μυρωδιές των λαχανικών μας σιγά σιγά. Έχουμε βάλει όμως προς το παρόν μόνο το ξύδι το βαλσάμικο. Έχω και 3 φρέσκα κρεμμυδάκια εδώ, τα οποία τα κόβω ροδελίτσες. Αυτό το μαχαιράκι μου δεν κόβει καλά. Ας πάρω ένα άλλο. Έχω εδώ ένα συνεργάτη που μου τα ακονίζει τα μαχαίρια. Μάλλον ξέχασε ότι ξεκινάει η μάμα μία. Κώστα χερεκάκι, πρέπει να μου ακονίσεις τα μαχαίρια μου. Πολύ μ' αρέσει το φρέσκο κρεμμυδάκι. Ταιριάζει παντού σε όλες τις σαλάτες. Ωραία. Πάλι ανακατεύω. Γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ενωθούν όλα τα υλικά και να πάρει το ένα τη μυρωδιά του άλλου. Η ντοματούλα μου.
την ντομάτα μέσα. Όπως είναι, δεν την ξεσποριάζω, ούτε τη βγάζω την τη φλούδα. Δεν το κάνω. Υπάρχουν βέβαια και πολύ ωραίες συνταγές με σαλάτες που βγάζουμε τη φλούδα, αλλά η αλήθεια είναι ότι το περισσότερο γλυκοπένιο κρύβεται στη φλούδα. Εκεί πάει και φωλιάζει. Οπότε καλό θα είναι να μην τη βγάζουμε τη φλούδα. Βέβαια, αν έχουμε προβλήματα δύσκολης πέψης, πρέπει να τη βγάζουμε οπωσδήποτε. Εσείς το αφήνω επάνω σας αυτό, αποφασίστε το. Μέσα και η ντοματούλα μου. Εδώ έχω μια καταπληκτική πιπεριά φλωρίνης, την οποία είτε τη φτιάχνεις μόνος σου με το γνωστό τρόπο που τον έχουμε δείξει εδώ δύο φορές, neatv.gr, να δείτε και τις προηγούμενες μας εκπομπές, στο φούρνο και ύστερα τις βγάζεις τη φλούδα απ' έξω, είτε υπάρχει και πάρα πολύ καλή λύση στο βάζο, που είναι εξαιρετικές. Εγώ δηλαδή στο σπίτι, τις περισσότερες φορές, όταν τελειώνουν αυτές που φτιάχνω από το καλοκαίρι, γιατί μου αρέσουν και φτιάχνω αρκετά βαζάκια, μου αρέσει να κλείνω το καλοκαίρι μέσα σε βαζάκια και να τα ανοίγω το χειμώνα, παίρνω έτοιμες, βάζω. Είναι πάρα πολύ καλή η προσπάθεια που κάνουν οι ελληνικές εταιρείες να φυλάξουν την πιπεριά φλωρίνης μέσα στο βαζάκι. Σκουπίσω λίγο τα χέρια μου και τον μπάγκο μου. Ωραία. Και ανακατεύω και την ντομάτα τώρα. Ήδη έχουν αρχίσει και αναμειγνύονται εδώ πέρα τα χρώματα. Κοιτάξτε τι ωραία που έχουν γίνει. Θα τρίψω καρότο στο μουλινέξ μου. Fresh Express, μεγάλη ευκολία, παιδιά, αυτό το πράγμα. Απίστευτο κέρδος χρόνου. Δηλαδή τώρα υπολόγιζε ότι θέλεις εκεί πέρα να κάθεις να τρίβεις 4 λεπτάκια οπωσδήποτε το καρότο. Εδώ μου το έκανε σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Ωραία. Μέσα και εσύ γλυκό μου καροτάκι. Τα ρεβίθια μας. Πάλι ανακατεύω. Θα βάλω και τη ρίγανη. Ρίγανη από το Ηλιοστάσιο, από το Ηράκλειο και φέτος μαζί μας. Και τώρα λαδάκι. Αυτή είναι μία σαλάτα η οποία είναι 5 ατόμων, 6 τουλάχιστον. Οπότε, για κάθε άτομο θα βάλετε μία κουταλιά της σούπας λάδι. Εγώ ας πούμε ότι έχω να ταΐσω 6 ανθρώπους εδώ. Οπότε, 6 κουταλιές, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από την Αβέα. Αυτό ήταν όλο. Αν έχετε και το χρόνο και την αφήσετε μισή ωρίτσα στην άκρη να ενωθούν όλα τα υλικά μαζί, δεν θα πιστεύετε αυτή την νοστιμιά. Εγώ την έχω, δεν έχω μισή ωρίτσα. Έχω λιγότερο, έχω 20 λεπτάκια. Και γιατί έχω 20 λεπτάκια? Γιατί η δεύτερη συνταγή μας είναι συνταγή express. Δηλαδή γύρισα τώρα από τη δουλειά και πρέπει μέσα σε 20 λεπτάκια να τρώμε. Σας το έχω. Μπιφτεκάκια σολομού. Θα την αφήσουμε, θα της δώσουμε λίγο χρόνο αφού την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Εδώ στην άκρη θα τα σερβίρουμε μαζί. Δείτε την κάρτα υλικών και επιστρέφω. Ρεβίθο σαλάτα. 2 φλιτζάνια ρεβίθια. 2 μέτριες ντομάτες. 1 μικρό κρεμμύδι ξερό. 3 φρέσκα κρεμμυδάκια. 1 καρότο τριμμένο. Μισή πράσινη πιπεριά. 1 πιπεριά φλωρίνης. Μισό ματσάκι άνηθο. 5 κουταλιές της σούπας αβέα. 3 κουταλιές της σούπας μπαλσάμικο, 2 κουταλιές της σούπας ρίγανη ηλιοστάσιο, αλάτι, πιπέρι. Και
Και τώρα τα μπιφτεκάκια που σας υποσχέθηκα. Είναι αγαπημένα μπιφτεκάκια αυτά και χρειάζονται μόνο 15 λεπτάκια. Όλη η διαδικασία. Αρκεί να έχετε φροντίσει να έχετε ξεπαγώσει το σολομό αν είναι κατεψυγμένος ή αν επιστρέψετε να προμηθευτείτε το σολομό σας. Αυτός ξεπαγώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γιαννάκης ΑΕ. Τον έχω ξεπαγώσει, τον έχω βάλει πάνω σε χαρτί. Πάντοτε όμως όλες τις μπουκίτσες μου και πριν τις βάλω στο Moulinex Double Fast, πάρα πολύ γρήγορο εργαλείο, θα τις περάσω μία-μία, γιατί δεν θέλω να έχει καθόλου ζουμάκι για να μην μου δημιουργήσει πρόβλημα στη δημιουργία στο μπιφτεκάκι μου. Να πάρω και την τελευταία υγρασία που πιθανότατα μπορεί να έχει ο σολομός μου. Οπότε. Αυτά τα μπιφτεκάκια είναι σούπερ. Θα χρειαστώ και άλλο χαρτάκι. Να το βάλω εδώ. Να το έχω. Θα βάλουμε σόγια σος. Ταιριάζει πάρα πολύ. Οπότε θα είμαστε προσεκτικοί στο αλάτι. Και τζίντζερ. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο το τζίντζερ με το σολομό. Και δίπλα μαζί με αυτή την υπέροχη ρεβιθοσαλάτα έχουμε φτιάξει ένα φαγητό το οποίο είναι χαμηλών λιπαρών, πλούσια σε ωμέγα 3 λιπαρά, πλούσια σε πρωτεΐνη και σε φυτικές ίνες. Πολύ ωραία. Τέλειωσα αυτό. Θα βάλω όλα μαζί τα υλικά, δεν χρειάζεται να τα χτυπάω σε διαφορετικούς χρόνους. Σόγια σος. Μία κουταλιά της σούπας ελαιολαδό. Τζίντζερ. Σε σκόνη. Και το αλεύρι μου. Έχω εδώ και το μαϊντανό μου, μισό ματσάκι μαϊντανό, γιατί του χρειάζεται και μία πρασινάδα. Και έβαλα εδώ το μαϊντανό τώρα, αν σας αρέσει, επειδή ο σολομός πάει πάρα πολύ ωραία με τον άνηθο, βάλτε και άνηθο. Αλλά έχω βάλει στη σαλάτα την άλλη άνηθο, οπότε ήθελα να δώσω δύο μυριστικά σε αυτές τις συνταγές, δύο διαφορετικές μυρωδιές. Κλείνω, ασφαλίζω και χτυπάμε. Έτοιμο. Έχω βάλει τώρα το τεφάλι μου να κάψει. Αφαιρώ τα μαχαίρια. Παίρνω βοήθεια λίγο αλευράκι. Βάζω στα χέρια μου πρώτα λίγο αλευράκι και ύστερα βάζω ελαιόλαδο. Παίρνω λοιπόν τώρα με το ελαιόλαδο, έχω βάλει το τεφάλι να κάψει. Το ελαιόλαδο είναι για να μην κολλάει στα χέρια. Και δημιουργώ πολύ ωραία πλατιά μπιφτεκάκια. Αυτά τα μπιφτεκάκια δεν θέλουν συνολικά πάνω από 7 με 8 λεπτάκια ψήσιμο, δηλαδή 4 λεπτάκια από τη μία, 4 λεπτάκια από την άλλη. Σας είπα. Φέτος μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η οικονομία, μας ενδιαφέρουν να είναι φτηνές οικονομικές συνταγές μας, χωρίς όμως να χάνουν την ποιότητά τους και να είναι και γρήγορες, γιατί τρέχουμε όλη μέρα τρέχουμε. Μας χωμυρίζουνε. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ εύκολη διαδικασία και μπορείτε με αυτόν τον τρόπο, εάν τα παιδιά σας αγαπούν τα πιο ελαφριά ψάρια, ας πούμε τον μπακαλιάρο που δεν έχει τόση έντονη μυρωδιά και που είναι ένα πάρα πολύ καλό και θρεπτικό ψάρι, να το αντικαταστήσετε με ένα καλό μπακαλιάρο, ένα φιλέτο μπακαλιάρου. Ακριβώς την ίδια συνταγή θα κάνετε.
Αλλά επειδή τη Μπικάκη που μου μιλάει και στα αυτή αρέσει, σε λομός και επειδή είναι και οι πρώτες εκπομπές και επειδή την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ καλή συνεργάτης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, να περιβάλλεσαι από καλούς ανθρώπους. Όλο αυτό που βλέπετε είναι αποτέλεσμα πολλών καλών ανθρώπων. Γιατί τι έχουμε ξαναπεί, μόνο οι καλοί άνθρωποι μπορούν να παράγουν πολύ ωραία πράγματα, από προϊόντα μέχρι εκπομπές. Και εγώ δίπλα μου έχω μόνο καλά παιδιά. Και αυτό το λέω και το φωνάζω. Όλα τα παιδιά, όλοι μου οι συνεργάτες. Το έχω χαμηλά. Βάζω πάλι λαδάκι. Οπότε αφιερωμένο στην Μπικάκη το όσπριο με το σολομό. Της αρέσει πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Τα αγόρια μου τώρα που είναι πίσω από τις κάμερες και στο κοντρόλ και από εδώ από εκεί προτιμάνε το κρεατάκι. Τι θα κάνουμε. Προσπαθώ να καλύψω όλα τα γούστα. Μπιφτέκια σολομού. 500 γραμμάρια φιλέτο σολομού για νενάκι ΑΕ, μία κουταλιά του γλυκού τζίντζερ σε σκόνη, 1/3 ματσάκι μαϊντανό, μία κουταλιά του γλυκού σόγια σος, μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο αβέα, μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Κρήτης. Είναι όλα μου τα μπιφτεκάκια έτοιμα, κλείνω εντελώς τη φωτιά. Θα στολίσω εδώ γύρω-γύρω. Έχει μοσχομυρίσει ο τόπος. Μου αρέσει πάρα πολύ εμένα ο σολομός. Έχω τρέλα κι εγώ. Με αγαπώ σαν ψάρι. Θα βάλουμε λίγο ξύσμα. Από λεμονάκι, από λάιμ, ό,τι θέλετε. Ό,τι έχετε. Απλά είναι έξτρα μυρωδιά. Και τι έχουμε πολλές φορές. Ψάχνουμε να βρούμε τις νοστιμιές και τις μυρωδιές στη μικρή λεπτομέρεια. Εγώ θα βάλω και λίγο χυμό. Βάζω τα κουτσουκουτσάκια βέβαια, τώρα αν πέσει και κανένα. Γιατί δεν γίνεται χωρίς λεμόνι ή λάιμ που βάζω εγώ τώρα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο σολομός. Και τώρα θα σερβίρω τη σαλάτα μου σε αυτό το καταπληκτικό πιατάκι που είναι σαν βαντελίτσα. Ατομικά θα σερβίρω για ένα άτομο. Για ποιο άτομο αναλόγως, γιατί μου λένε πάλι από το control φτάνει για το ένα άτομο. Για ένα πολύ λεπτοκαμωμένο άτομο λοιπόν. Και θα βάλω και το μπιφτεκάκι μου εδώ το ένα. Θα βάλω πάλι λίγο ξύσμα γενικά από πάνω. Θα τρίψω και λίγο πιπεράκι. Το αγαπώ το πιπεράκι. Για να του δώσω λίγο έξτρα χρώμα. Έχω κρατήσει εδώ και μία σταλίτσα ανιθάκι. Και κάπως έτσι, με πολύ αγάπη, άλλη μία Mama Low. Σας παραδίδει φαγάκι με συνέστημα. Ορίστε, αχνίζει κιόλας. Δεν είναι φανταστικό. Αυτά. Αύριο τώρα ξημερώνει μια άλλη μέρα. Ας απολαύσουμε το σήμερα. Πολλά φιλάκια, γεια σας!